Γίνεται λόγος στην ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Σωτηρία. Ως γνωστόν, είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Αττική που χειρίζεται αναπνευστικά νοσήματα, κυρίως αναπνευστικά νοσήματα, και το μόνο για τις αντίστοιχες ειδικές παθήσεις σε όλη τη χώρα. Και η κατάσταση η οποία επικρατεί στο νοσοκομείο αυτό με ευθύνη των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από τις διαδοχικά από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση λοιπόν είναι τραγική και έχει φτάσει στο μη παρέκει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την τελευταία δεκαετία έκλεισαν 5 πνευμονολογικές κλινικές, πρόσφατα συγχωνεύτηκε άλλη μία. Από το ανεπαρκέστατο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, από τις 73 θέσεις που προβλέπονται ειδικών γιατρών, υπηρετούν 41, ενώ πρόσληψη έχει να γίνει από το 2010. Αντίστοιχα, τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε ειδικευόμενους γιατρούς, όπου η πλειοψηφία των θέσεων παραμένουν κενές. Ενώ την ίδια ώρα, μπροστά σε όλο αυτό την υποστελέχωση του νοσοκομείου και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, αυξάνεται η ροή των περιστατικών τα τελευταία χρόνια και ενδεικτικά το 2018 επισκέφθηκαν το νοσοκομείο 27.000 ασθενείς σε επίγουσα βάση και 18.000 στα εξωτερικά ιατρία. Φανταστείτε ένα τεράστιο όγκο διαχείρισης, αν θέλετε, αντιμετώπισης περιστατικών ασθενών. Πέρα από αυτά, η υποστελέχωση, κυρίως η υποστελέχωση, βεβαίως και η έλλειψη σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ιατροτεχνολογικό κτλ. Που υπάρχουν, είτε είναι πεπαλαιωμένος είτε υπάρχουν ελλείψεις, δημιουργούν προβλήματα και κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης των έκτακτων περιστατικών στις εφημερίες, αλλά και στην εν γέννη λειτουργία του. Το αντιθυματικό τμήμα, κέντρο αναφοράς για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, 2 γιατροί ειδικοί, που έχει να αντιμετωπίζει όχι μόνο τα περιστατικά, τα νέα αν θέλετε, είτε την παρακολούθηση των θεραπευόμενων περιστατικών που βρίσκονται σε αγωγή φυματιώσεις δηλαδή, αλλά και κυρίως, αν θέλετε, τα περιστατικά εκείνα φυματίωσης, τα οποία είναι επιπλεγμένα ή είναι... Παράλληλα, ο κρατικός προϋπολογισμός, υποχρηματοδότηση, έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. 63 εκατομμύρια το 2010 μειώθηκαν στα 24 εκατομμύρια και βαίνει συνεχώς μειούμενο. Οι υποδομές αντίστοιχα βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, με κίνδυνο και για την ασφαλή λειτουργία, για την ασφαλή τους λειτουργία. Επίσης, το ζήτημα, επανέρχομαι λίγο στο αντιθυματικό τμήμα, οι ανύπαρκτες, αν θέλετε, όχι ανύπαρκτες, η μη σωστή λειτουργία και οργάνωση, αν θέλετε, αλλά και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των θαλάμων για τις ανθεκτικές περιπτώσεις φυματίωσης, και γίνεται λόγος δηλαδή για θαλάμους με αρνητική πίεση, τα οποία έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές τεχνολογικές στη βάση των επιστημονικών δεδομένων. Και στη βάση όλων αυτών και άλλων που θα μπορούμε να πούμε και για το νοσοκομείο αυτό, τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, είναι εάν θα επανελειτουργήσουν οι κλινικές οι οποίες έχουν κλείσει έως τώρα. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η στελέχωσή τους, φυσικά, και αντίστοιχα το νοσοκομείο να εξοπλιστεί με όλο εκείνο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, να γίνει συντήρηση, αν θέλετε, και δημιουργία υποδομών απαραίτητων και αναγκαίων για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους ασθενείς με βάση τις τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες της εποχής μας. Και φυσικά η προκήρυξη και προσλήψεις προσωπικού μόνιμου με σταθερή και πλήρη εργασία όλων των ειδικοτήτων, όλων των κλάδων στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ.